Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Σπίτια υπέστησαν ζημιές και η φωτιά, περισσότερες από 24 ώρες μετά το ξέσπασμά της στα βατερά της Λέσβου, συνέχιζε την καταστροφική της πορεία προς το χωριό Βρύσα. Η ώρα είναι 5 το πρωί και η πυρκαγιά μένεται σε 3 μέτωπα, περιμετρικά της Βρύσας, στο Σταυρό, αλλά και στη Μονή Δαμανδρίου, κοντά στο Λισβόρι. Έγινε μεγάλη καταστροφή. Ένας πνεύμονας από Πευκόδασος έχει χαθεί. Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου και μετά από εισήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός της Βρύσας, του χωριού που το 2017 είχε πληγεί ανεπανόρθωτα από το μεγάλο σεισμό των 6,3 Ρίχτερ. 5 χρόνια μετά, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με μία ακόμα καταστροφή. Από το σπίτι μου έχω φύγει, το εκενώσαμε το χωριό οπωσδήποτε. Διότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Λίγο μετά τις 3, εκενώθηκε προληπτικά και ο οικισμός του Σταυρού λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων. Συνολικά από τα δύο χωριά απομακρύνθηκαν περίπου 300 άτομα. Είναι 6 το απόγευμα και η φωτιά έχει φτάσει πάνω από το χωριό Σταυρό, στην κορυφογραμμή. Το χωριό εκενώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ οι κάτοικοι ευελπιστούν ότι θα τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα πριν πέσει το σκοτάδι. Περνάνε τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή, ρίχνουν ρήψεις ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάει μπει προς το χωριό και πάει προς τα έξω. Έχει γυρίσει ο καιρός και τη φέρνει πίσω προς τα καμένα αυτή τη στιγμή. Αυτό που βιώνουμε από χτες είναι τραγικό. Δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Αυτό που προέχει τώρα είναι να σβήσει φωτιά, να σταματήσει αυτή η ανίποτη καταστροφή, όλα τα άλλα από αύριο. Δεύτερη μέρα που συνεχίζεται η καταστροφή και πραγματικά ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια. Στα βατερά οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θάλασσα, καίγοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες. Κάτοικοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα για να σωθούν. Εγώ με τον εγγονό μου μια μισή ώρα είμαστε μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα με τα ρούχα και με τα παπούτσια. Για να περάσει το κακό να βγούμε. Δεν μπορούσαμε ούτε δεξιά να πάμε, ούτε αριστερά. Ούτε βλέπαμε να πάμε. Να νεσάνουμε δεν μπορούσαμε. Έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την περιοχή των Βατερών, έτσι ώστε να παραχθούν χαρτογραφικά δεδομένα από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, με στόχο την υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Λέσβο. Μυρσίνη Τζινέλη, ο λόγος σε σένα. Δεύτερη βραδιά που από ό,τι φαίνεται θα είναι δύσκολη βούλα για την Λέσβο, καθώς έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Σε λίγο ελπίζουμε να σας δώσουμε και εικόνα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Και ενώ λίγο μετά τις 8 το απόγευμα η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή για το χωριό του Σταυρού, τώρα πάλι πάνω από την κορυφογραμμή έχουμε εστία. Η εστία λοιπόν είναι πάνω από το Σταυρό, καθώς και μέσα στο δάσος ο αέρας έσπρωξε την φωτιά προς τα καμένα και καίει πάλι προς την περιοχή της Ροκάδας. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν πλέον για 20.000 στρέμματα, Βούλα. Μάλιστα, είναι μεγάλη καταστροφή.